Πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη έρευνα που έχει σήμερα να μας πεις και να τη μοιραστείς μαζί με τον Τάσο και εμάς βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι τι δεν πρέπει ένας άνδρας να φάει ποτέ, να πάει με την κοπέλα του για να φάνε στο πρώτο ραντεβού. Αυτή είναι η έρευνα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να αποφεύγει γιατί μπορεί η κοπέλα να τον χαρακτηρίσει κάπως περίεργα και να μην υπάρξει δεύτερο. Το πρώτο, χάμπουργκερ. Για χάμπουργκερ μπορείς να πας μια κοπέλα αν είσαι μέχρι 16-17 χρονών. Επίσης μπορείς να πας μια κοπέλα αν είσαι παντρεμένος και είναι παράνομη σχέση. Την παράνομη σχέση θα πάει χάμπουργκερ. Ναι. Γιατί γελάτε, ρε. Γιατί αυτό είναι δικό σου, το λέει η έρευνα. Το λέει η έρευνα και έχει μια λογική. Πάει και αυτή η έρευνα. Την πα σε ένα ταχυφαγείο κάπου στο κέντρο, στο πολύβο κέντρο και δεν σε βλέπει κανένα γιατί έχει μόνο πιτσερικάδε μέσα. Ναι, αλλά με του πιτσερικάδε θα ξεχωρίσετε μη γάμα στο γάλα εκεί πέρα. Αν πα στου πιτσερικάδε ο ραντεβού παντρεμένο στο παράδειγμα. Ναι, παράδειγμα ραντεβού συνήθω δεν προλαβαίνει να φας όμω. Γιατί μιλά συνέχεια. Όχι, γιατί. Γιατί τι. Γιατί στο παράνομο ραντεβού άλλα κάνει. Γιατί δεν θα, θα πα να φας και κάτι, μυστικό θα κάνει άλλα. Τα έχει φάει από πριν, δε. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο μέσα στην ημέρα, πρέπει να έχει ένα μισάρο μπαμ μπαμ. Θα πα για φαγητό. Λοιπόν, τουλάχιστον δεν θα πα για χάμπουργκερ. Και αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο η γυναίκα να σκεφτεί για σένα ότι είσαι τσίπη και λιγουράκο. Ναι, αν την πάρει και την πα στο πρώτο ραντεβού και φας χάμπουργκερ. Το δεύτερο που δεν ήξερα αλλά έχει φοβερή επεξήγηση είναι το παγωτό βανίλια. Ακούστε ρε παιδιά τι γίνεται. Τελειώνει το φαγητό σου. Θέλετε να παραγγείλετε κάτι σε γλυκό. Έρχεται ο σερβιτόρος, λέει η γυναίκα μια υπερπαραγωγή γλυκό. Λέει ένα σουφλέ, σοκολάτα με τι βάζουν πάνω, τέλος πάντων φοβερό. Εάν σε ακούσει εσένα εκείνη την ώρα να πεις παγωτό βανίλια, δείχνεις ότι είσαι ξενέρωτος. Και δεν της αρέσει καθόλου. Ναι. Εδώ και αν δεν λέει, της κάνεις και την επεξήγηση, την κίτρινη βανίλια από τη λευκή, εκεί δείχνεις ότι είσαι ακόμα πιο πολύ ξενέρωτος και δεν θα ξαναβγεί μαζί στο δεύτερο ραντεβού. Το καϊμάκι. Άστο. Το καϊμάκι δεν το γράφει. Το καϊμάκι είναι ωραίο. Λέει, ωραίο το καϊμάκι. Η κοπέλα αυτή λέει ότι θα σκεφτεί ότι δεν έχεις μάθει να απολαμβάνεις τη ζωή σου και βλέπει τη συμβίωση και το σεξ μαζί σου βαρετό. Από το παγωτό βανιλιά. Ναι. Α, επειδή είναι η πιο απλή επιλογή γι' αυτό. Σου λέει απλό θα είναι σε όλα μετά. Ναι. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, Γρηγόρη μου. Popcorn. Τι είπες και λιγουράκος. Τι εννοείς, θα την πας για popcorn πρώτο ραντεβού, ρε εσύ, Γρηγόρη. Ρε εσύ, Ελένη, μπορεί το πρώτο ραντεβού να το κάνεις ένα σινεμά. Μη φας popcorn. Τι άλλο έχει να στο σινεμά. Hot dog. Σούσι. Να φάει ένα hot dog, να φάει κάτι άλλο. Γιατί το hot dog είναι πιο κλασάτο από το popcorn. Θέλει να τα hot dog τα πουλάνε στα βρώμικα έξω. Στα. Πώς τα λένε. Ναι, αλλά πρόσεξε τι κάνει το popcorn. Για πες. Το popcorn. Κολλάει στα δόντια. Πρώτο και κύριο. Κάνει θόρυβο που είναι εκνευριστικός. Κολλάει στα δόντια και στο λαιμό. Με αποτέλεσμα μετά, αν θέλεις να φιλήσεις την κοπέλα, να έχεις πρόβλημα. Εκείνη λέει. Το hot dog δεν Τάσο. 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 Ναι, ακούω. Εκείνη λέει ότι πιθανόν να σκεφτεί ότι είσαι λίγο αειδιαστικός. Εκτός από τσίπης και λιγουράκος. Και ότι αν σε γνωρίσει λίγο παραπάνω, ναι, θα είσαι πιο αειδιαστικός από την πρώτη φορά. Και δεν σε θέλει άμα φας popcorn. Και άμα όλα αυτά τα φαγητά θέλει να τα φάει η κοπέλα, τι γίνεται, τι σκέφτεται αυτό που την έχει βγάλει έξω. Θα κάνουμε άλλη έρευνα για την κοπέλα. Μπράβο, εντάξει, οκ. Κάτσε γιατί θα μας βγάλεις άχρηστο σε λίγο, ρε Γρηγόρη. Άκου τώρα το τέταρτο. Σαλάτα. Γιατί είναι γρήγορα σαλάτα. Αν το επιλέξει, λέει για πρώτο. Λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Αν η κοπέλα σου πρώτο, δεύτερο ραντεβού που δεν γνωρίζετε καλά, έχει όντω πρόβλημα με τα δόντια τη, έχουν κάτσει σαλάτε γύρω-γύρω. Τη το λες ή. Μα δεν είναι προβληματικά τα δόντια. Η σαλάτα πάει και κολλάει. Και ειδικά το σπανάκι. Δεν είπα να τα δόντια. Εγώ λέω ότι είναι μπαίνει. Το λες, Γρηγόρη μου. Βέβαια και θα το πω, Ελένη, γιατί να μην το πω. Τι θα πει δηλαδή, Γρηγόρη. Ότι σου κολλήσει. Σου κόλλησε κάτι στο δόντι, βγάλε το. Όχι, δεν το λες ένα φιλί και το βγάζει με τη γλώσσα. Δεν το λες ποτέ έτσι. Την κοιτάς και λες έχω σπανάκι εδώ. Σου λέει όχι, γιατί εσύ έχεις. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί δεν πρέπει να φας σαλάτα εκτός, λέει, αν είναι πρώτο πιάτο. Γιατί, λέει η κοπέλα, αισθάνεται αν σε βλέπει ένα βράδυ ολόκληρο, ενώ η ίδια τρώει να τρως σαλάτα, ότι έχεις ένα μεγάλο άγχος με το βάρος. Και ότι αυτό δεν της αρέσει, γιατί δεν είσαι ο άντρας που έψαχνε εκείνη τη στιγμή. Τι θα σκεφτεί τώρα.
Ο ποιος ρε Γρηγόρη. Έχει ένα ο Φαγανός. Έχει ένα point. Όχι, ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Έχει δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχει ένα point και αφήσε τον Τάσο να τοποθετηθεί. Τι θα σκεφτεί, λέει. Ένας άντρας που τρώει σαλάτα για κυρίως πιάτο ή είναι άφραγκος ή εντελώς ξεπασμένος. Εσύ, δε... ό,τι και να ακούσεις επάνω, δίνεις την ίδια απάντηση. Για να ξέρω, κολλάει παντού αυτή η απάντηση. Τέλεια. Η κοπέλα λοιπόν. Η κοπελιά λοιπόν δεν σε θέλει να τρως όλο το βράδυ μια σαλάτα. Και δεν το κάνει κανένας άντρας, φαντάζομαι. Να σου πω κάτι, ούτε εμένα θα μου άρεσε. Βρε, Λένη μου, πάντα μιλάμε, λέμε τα ίδια πράγματα. Γιατί? Θες να κατέβεις κανένα μέρα με τις συζητήσεις, να κάτω κι εγώ λίγο ξεκουραστώ. Λέμε τα ίδια. Δηλαδή, ούτε με τη μάνα μου δεν έχω τέτοια ταύτιση. Που ζούμε μαζί τόσα χρόνια. Όλη μας τη ζωή. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό? Δεν είναι ωραίο ένας άντρας τώρα να βγαίνει ραντεβού και να σου λέει: εγώ θα φάω μόνο μια σαλάτα όλο το βράδυ. Είναι όμως και τέτοιοι που είναι fitness και τρώνε μια σαλάτα. Καλά, τρως και ένα ωραίο φιλέτο. Δεν χρειάζεται να φας μόνο σαλάτα. Ναι, ρε παιδί μου, να φας δεν παχύνει κάτι το φιλέτο. Ακόμα. Κάτσε ρε Τάσο, άμα είμαι στεγνός και δεν έχω να πάρω φιλέτο. Μην βγει ραντεβού τότε. Είναι δυνατόν να βγει ραντεβού και να είσαι άφραγκος. Αφού τι θέλω την κοπέλα. Στο κουτού και το κρυγεί. Μα το πρώτο ραντεβού και τη λες, by the way, η ζωή σου μετά από εδώ θα είναι στη σαλάτα. Όχι, το παίζω fitness. Λέω, αφού μια σαλάτα. Γρηγόρη, υπάρχουν και ωραιότητες εξοχικές ταβέρνες. Αλλά μην φας μια σαλάτα. Πάει μια μπριζόλα. Πάει με το μαχαιράκι εκεί, σε κάνα μουναλάκι. Και μια κούπα. Το έφερα, λέω από το σπίτι μου. Το πέμπτο. Σούπα. Ένας άντρας στο πρώτο ραντεβού πρέπει να αποφεύγει τη σουπίτσα. Έχουν πέσει επάνω, παιδιά. Γιατί δεν συμφωνούν, δεν ξέρω. Αφενός γιατί τη σούπα για να κρυώσει πρέπει να τη φυσήξει λίγο και εγκυμονεί ο κίνδυνος να φύγει από το πιάτο και να πέσει πάνω το τραπέζι. Αφετέρου για να τη φας. Κάνει θόρυβο. Πρέπει να τη ρουφήξεις. Κάνει θόρυβο, Τάσο. Όχι, παιδιά, δεν κάνει πάντα θόρυβο. Άμα θέλετε, την κάνετε και χωρίς θόρυβο. Εννοείται. Και δεν ήθελα να σου πω την ξινή ζωή να μην στεναχωρήσω μετά από όλα αυτά. Κόλλα και μια χαρά. Ναι, η σούπα. Ναι, δεν χρειάζεται. Και πρέπει να την τρως και ανάποδα έτσι, έτσι, όχι από μέσα. Και άκου τι θα σου πω. Μέσα δείχνει ότι είσαι. Δεν είναι σωστό. Και κάνει βόλτα, κύκλο. Η σούπα. Έτσι, την τρως. Τι κινήσεις είναι αυτές που τρώνε ανάποδα. Εγώ. Να σου πω, Ελένη, τι θα σκεφτεί η κοπέλα για τον άνθρωπο που. Άκου τώρα. Θα νομίζει ότι δεν σε νοιάζει η εικόνα σου μπροστά στους άλλους. Και ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα μελλοντικά. Αν φυσάς, ρουφάς και μπορεί και να φτύσεις λίγο τη σούπα την ώρα που τρως από το πρώτο ραντεβού. Μία η ώρα, τι ακούμε. Αυτό δεν είναι ραντεβού, αυτό είναι σπλάτερ. Τόση ώρα, δηλαδή. Τι λες, Τάσο, δεν σου έχει τύχει να φας μια σούπα με μια κοπέλα. Συνήθως με τις κοπέλες δεν τρώω σούπες. Τι τρώω, μόνο φιλέτο. Κάτι έτσι λίγο πιο ζουμερό. Ναι, τι να κάνω, αφού η κατάσταση δεν είναι. Συγγνώμη, πρέπει να σε κόψω. Οι διαφημίσεις χτυπάνε την πόρτα μας. Και δεν χτυπάνε ώρα. Και δεν τους αφήνεις να μπουν. Το τελευταίο σου κομμάτι θα το ρίξεις μετά, δεν σε πειράζει. Τι λες, Ελένη, δεν υπάρχει. Διαφημίσεις.